Την ερχόμενη Τρίτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το πρώτο απογευματινό χειρουργείο, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο μίλησε στην τηλεόραση του Σκάι. Είμαι πάρα πολύ περήφανο. Αισθάνομαι δηλαδή ευτυχή πραγματικά. <coughs> Την Τρίτη στι 4 με 5, 4.30 κάπου εκεί, <coughs> θα είμαστε με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, τον Υπουργό Υγεία στη Θεσσαλονίκη, <coughs> στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου θα διεξαχθεί το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Είναι κάτι που το συζητάμε στην Ελλάδα να το κάνουμε από το 1992. Ο Αδένο Γεωργιάδη ανέφερε ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και στον Ευαγγελισμό, ενώ πρόσθεσε ότι η ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων με τα πρωινά και απογευματινά χειρουργεία σε ένα τρίμηνο από σήμερα θα γίνει δημόσια και έτσι ο ασθενή θα μπορεί να βλέπει πώ γίνονται τα χειρουργεία με διαφάνεια. Ο Υπουργός γνωστοποίησε επίσης τη διαγραφή προστήμων σε ανεμβολία στους άνω των 60 ετών στο πλαίσιο νομοσχεδίου που περιλαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις για τον χώρο της υγείας που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.